Γεια σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με όσο πιο απλό τρόπο μπορούμε τη λύση ενός κύβου 3x3. Θα δείξουμε μετά και την λύση του 4x4, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε πρώτα τον 3x3, γιατί αυτά κάπου στο μέσο και μετά συναντιούνται. Δηλαδή, εξηγώ, ο κύβος 4x4 λύνεται από ένα σημείο και μετά με τον ίδιο τρόπο που λύνουμε έναν 3x3. Ίσως λίγο παραπάνω αλγόριθμοι, λίγο πιο δύσκολοι, αλλά ας ξεκινήσουμε, όπως είπα και πριν, με τον 3x3. Λοιπόν, τα βήματα θα τα χωρίσουμε σε τρία. Τρία βήματα, τρία επίπεδα, γραμμές, δεν ξέρω κι εγώ, ας το ονομάσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως, το πρώτο λοιπόν επίπεδο είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτό και το τρίτο είναι το τελευταίο. Όσο είμαστε στο πρώτο επίπεδο, τα πράγματα είναι πιο απλά και πιο εύκολα. Δηλαδή, εξηγώ, ό,τι λάθος και να κάνουμε, ό,τι και κινήσεις και να κάνουμε στα πιο πάνω, δεν επηρεάζουν τον κύβο. Δηλαδή, κινούμαστε στο πρώτο επίπεδο, χρησιμοποιούμε και τα πιο πάνω επίπεδα, κυβάκια. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει πιο πάνω. Λύνουμε το πρώτο επίπεδο με τον τρόπο που θα δείξουμε, χωρίς λοιπόν να έχουμε σοβαρές μεταβολές παραπάνω. Πάμε στο δεύτερο, όταν πάμε στο δεύτερο επίπεδο, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εκεί ίσως χρησιμοποιήσουμε και κάποιον αλγόριθμο για να μπουν τα κυβάκια στη θέση τους. Και το τρίτο επίπεδο, εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αν κάνουμε κάτι διαφορετικό ή κάτι λάθος, επηρεάζει και τους πιο κάτω και ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα πράγματα θα τα πούμε όσο πιο απλά μπορούμε για να γίνουν και κατανοητά. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε με ορολογίες και σύνθετα πράγματα, τα οποία για κάποιον που είναι αρχάριος δύσκολα θα τα καταλάβει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο επίπεδο, θα χωρίσουμε τα βίντεο σε τρία, θα δούμε πώς ξεκινάμε το πρώτο βήμα, πώς πάμε στο δεύτερο και κατ' επέκταση στο τρίτο. Πρώτο λοιπόν επίπεδο. Ανακατεύουμε καταρχήν τον κύβο μας. Καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε με έναν χρώμα αναφοράς. Ποιο είναι αυτό? Συνήθως οι περισσότεροι μάλλον το χρησιμοποιούν το άσπρο. Αυτό θα χρησιμοποιήσω και εγώ. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε το άσπρο του κυβάκι, το οποίο είναι στο μέσον του κύβου. Και προσπαθούμε να κάνουμε έναν σταυρό με άσπρα κυβάκια, τα οποία έτσι, θα τα τοποθετήσουμε στο πάνω μέρος. Η ιδιαιτερότητα αυτή του σταυρού θα είναι η εξής, ότι εκτός ότι θα έχουμε τα άσπρα τα κυβάκια σε αυτό το σημείο που δείχνω, έτσι, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τις σωστές αποχρώσεις εδώ στα κεντρικά πλαϊνά κυβάκια, κάνοντας στην ουσία και μια προεργασία για το δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που είμαστε στο πρώτο επίπεδο, είπαμε και πριν είναι πιο εύκολα, υπάρχουν δύο τρόποι, θα τους δείξουμε και τους δύο τρόπους. Μην το έχουμε, κάποιος μπορεί να έχει βρει και ένα τρίτο, εντάξει, όλα καλά, το πρώτο επίπεδο είναι εύκολο, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι κινήσει και να κάνουμε, είπαμε δεν χαλάμε τίποτα, δεν δυσκολευόμαστε. Πάμε λοιπόν. Ο πρώτος τρόπος. Έχουμε το κεντρικό το κυβάκι το άσπρο πάνω. Ο πρώτος τρόπος είναι γυρίζουμε τον κύβο στην απέναντι πλευρά που είναι το κίτρινο, η επιφάνεια είναι με το κίτρινο. Και εδώ ανεβάζουμε τα άσπρα τα κυβάκια. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πάνω, είναι εδώ, στο πλάι, καθόλου σε πρώτη φάση. Τα ανεβάζουμε πάνω. Θα εξηγήσω τον λόγο. Στην περιπτώση έχουμε δύο πλαϊνά και δύο πάνω που είναι ήδη έτοιμα. Για να τα φέρουμε και αυτά σε αυτήν τη θέση, κάνουμε τις εξής απλές κινήσεις. Δηλαδή, γυρίζουμε. Δεν το γυρίζουμε τώρα για να το φέρουμε πάνω, γιατί αν το γυρίσουμε θα το φέρουμε ουσιαστικά πάνω.
αλλά θα χάσουμε το άλλο το κυβάκι. Άρα, αλλάζουμε κατεύθυνση, το φέρνουμε. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Γυρίζουμε, δεν το γυρίζουμε ευθείας γιατί θα χάσουμε από αυτό το κυβάκι, αλλάζουμε κατεύθυνση. Στην ουσία τα φέραμε και τα τέσσερα στη θέση που θέλουμε. Μετά γυρίζουμε τον κύβο αλλιώς και έχοντας το άσπρο κυβάκι. Ποιο χρώμα έχει στο πλάι, το μπλε, το πάμε στο μπλε. Το ανεβάζουμε. Το ίδιο με το πράσινο. Το πορτοκαλί είναι στη θέση του ήδη. Και το κόκκινο το ψάχνουμε λίγο εδώ. Να λοιπόν, έτσι ανεβάσαμε, κάναμε το σταυρό και έχουμε και τις σωστές αποχρώσεις. Ο άλλος τρόπος είναι να το χαλάσουμε λίγο και πάλι τον κύβο. Ο άλλος τρόπος είναι να δούμε βέβαια το άσπρο το κυβάκι. Δεν μας διαφέρει να γυρίσουμε τον κύβο να πάμε στην άλλη επιφάνεια. Απλά αρχίζουμε τώρα και βλέπουμε με το μάτι τι μας ταιριάζει. Δηλαδή βλέπουμε ένα μπλε, το βάζουμε. Βλέπουμε ένα πράσινο, το βάζουμε, αλλά αν το γυρίσουμε πάνω, είμαστε στην αντίθετη πλευρά. Δεν μας βολεύει. Τι κάνουμε? Η μόνη διαφορά ουσιαστικά είναι αυτή. Κατεβάζουμε τη μεσαία γραμμή, την αλλάζουμε θέση και έτσι αυτό πήγε στην θέση η οποία θέλαμε. Αντίστοιχα κάνουμε και με το κόκκινο. Δηλαδή, το ανεβάζουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι σωστά, κατεβάζουμε μόνο το μεσαίο, γυρίζουμε, ανεβάζουμε πάλι το μεσαίο και πάει. Το ίδιο κάνουμε και με την πορτοκαλί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το ίδιο. Βλέπετε. Διάφορα που σας μπορούν να βρουν και άλλον τρόπο. Είπαμε στη φάση που είμαστε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το επόμενο λοιπόν στάδιο μας είναι να βάλουμε τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά λοιπόν, τα κυβάκια. Εδώ λοιπόν τι θα πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε το άσπρο που πρέπει να πάει πάνω, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να έχουμε και τη σωστή απόχρωση στα πλαϊνά. Δηλαδή το πράσινο με πράσινο και πορτοκαλί με πορτοκαλί. Δεν μας πειράζει αν είναι το πορτοκαλί εδώ και το πράσινο εδώ. Πάλι μας ταιριάζει. Αρκεί να μην είναι έτσι. Δηλαδή μπλε έχουμε μπλε, αλλά εδώ έχουμε κόκκινο. Άρα αυτό θα πρέπει να το πάμε εδώ, που είναι κόκκινο με μπλε. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα-ένα. Αυτό. Τι κάνουμε? Το ανεβάζουμε εδώ πέρα πάνω. Με ποιον τρόπο θα μου πείτε? Λοιπόν, ο τρόπος είναι ο εξής απλός. Είναι κάτω, αριστερά, πάνω. Τώρα μπήκε με την πρώτη. Ίσως σε κάποια άλλα μας παιδέψει λίγο παραπάνω, ανάλογα με το τι θέση έχει το άσπρο. Δηλαδή, αν το άσπρο είναι μπροστά μας, το πιθανότερο να μην το κάνουμε με την πρώτη. Να χρειαστούμε 2-3 προσπάθειες. Δεν έχει σημασία. Κάνουμε όσες προσπάθειες θέλουμε για να το ανεβάσουμε. Δηλαδή, κάτω. Βλέπετε, πήγε αλλιώς. Συνήθως όταν έχουμε το άσπρο μπροστά μας, πάλι μπροστά μας θα το βρούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται? Εδώ τώρα έχουμε το πορτοκαλί, το μπλε και το άσπρο κάτω. Αν το κάνουμε αυτό, συνήθως θα έρθει εδώ το άσπρο. Δηλαδή, βλέπετε, πάλι δεν το θέλουμε. Η μόνη περίπτωση να το πάμε με την πρώτη είναι όταν έχουμε τη σωστή απόχρωση, αλλά το άσπρο βλέπει, το έχουμε από δεξιά μας. Εδώ κατευθείαν θα έρθει στη θέση του. Το ίδιο θα γίνει και εδώ, δηλαδή δεν θα πάμε με την πρώτη, αλλά τώρα που το έχουμε στο πλάι θα το έχουμε με την πρώτη ανεβάση. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση. Έχουμε φτιάξει την πάνω επιφάνεια την άσπρη. Τα πλαϊνά είναι, τα κεντρικά μάλλον, συγγνώμη, κυβάκια είναι στην θέση τους, πράγμα που θα μας διευκολύνει στην δεύτερη φάση. Νομίζω ότι εξηγήσαμε τους τρόπους, εξηγήσαμε πώς πρέπει να είναι τα κυβάκια. Η πρώτη φάση μας λοιπόν είναι αυτή.